Γεια σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας βλέπετε. Βέβαια, το να είμαστε καλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για τους παράγοντες που μπορούμε να ελέγξουμε και να κάνουμε το καλύτερο για τον εαυτό μας. Κάθε εποχή δημιουργεί ανάγκες και επιθυμίες. Η σύγχρονη εποχή δημιουργεί όλο και περισσότερο την ανάγκη για υγιεινό τρόπο ζωής, για υγιεινή διατροφή. Οι λόγοι, πολλοί. Πιεσμένη καθημερινότητα, άγχος, στρες και πολλά άλλα. Έτσι λοιπόν η ασπίδα μας είναι τα βιολογικά προϊόντα. Αυτό είναι το σίγουρο. Για να είμαστε όμως απολύτως σίγουροι, έχει σημασία τι προϊόν θα επιλέξουμε και από πού. Έτσι λοιπόν μπορεί να μας δώσει αυτή τη σιγουριά το βιοφως. Μιλάμε για δύο θησαυρούς, για δύο καταστήματα με ένα θησαυρό βιολογικών προϊόντων, τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Το ένα είναι στην οδό Πανεπιστημίου 58 και το άλλο στην οδό Θεμιστοκλέους 3. Βιοφως λοιπόν, και ξεκινάμε με χαρά, με χαμόγελο, έτοιμοι να υποδεχτούμε την υπεύθυνη των καταστημάτων, την κυρία Δέσποινα Παπαδημητρίου. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας σήμερα. Και εγώ χαίρομαι, Τζεφ, που είμαι κοντά σου. Mm-hmm. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί και θα ενημερώσουμε τον κόσμο πώς μπορεί να βοηθηθεί από τα καταστήματά μας και από τη διατροφολογική μας ομάδα. Η Δέσποινα λοιπόν, με τις γνώσεις της, με την εμπειρία της, αλλά και με την αγάπη για αυτό που κάνει, είναι έτοιμη να μας πει πώς θα χαμογελάσουμε, πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το στρες, το άγχος, αυτό που μας ταλανίζει καθημερινά. Όπως είπαμε, για πάρα πάρα πολλούς λόγους, και ο καθένας από εσάς σίγουρα έχει τους δικούς του λόγους και τους ξέρουμε καλύτερα από όλους. Όμως δεν θέλουμε να μείνουμε έτσι, θέλουμε να αλλάξει η ζωή μας. Θέλουμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό που μας βασανίζει και να νιώσουμε ότι ζούμε μια ευτυχισμένη ζωή. Πώς λοιπόν μπορούμε? Πες μας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που δυστυχώς αντιμετωπίζει όλο και περισσότερος κόσμος. Λίγο η κατάσταση, η οικονομική της χώρας μας. Λίγο που όλοι έχουν επιβαρυνθεί παραπάνω, είτε με φόρτο εργασίας, είτε ότι γίνονται πιο απαιτητικές οι εργασίες μας, γιατί δεν εισπράττουν το ίδιο οι άνθρωποι. Οπότε ξεκινάει και μια γκρίνια, ξεκινάει και μια δυσχέρεια, και πολλοί άνθρωποι αυτό δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Ένας λόγος είναι αυτός, που έχουμε λίγο παραπάνω κρούσματα στη χώρα μας, αρκετά παραπάνω, αν θα έλεγα. Άλλοι τρόποι είναι συναισθηματικοί και προσωπικοί του καθενός. Αλλά όλοι το έχουμε βιώσει, όλοι έχουμε περάσει από μια στρεσογόνο κατάσταση. Άλλοι με μεγάλη περίοδο άγχους, άλλοι λιγότερο. Απλά κάποιοι μπορούν να το διαχειριστούν και κάποιοι δεν μπορούν να το διαχειριστούν τόσο εύκολα. Mm-hmm. Εκεί που δεν μπορούν να διαχειριστούν τόσο εύκολα, εμείς ερχόμαστε με τα καταστήματα Βιοφως και το εξειδικευμένο προσωπικό, τους ειδικούς διατροφολόγους, όπου θα μπορούμε να συστήσουμε κάποια προϊόντα, κάποια φυσικά συσκευάσματα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν είτε να θρέψουν το νευρικό σύστημα, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει με πιο σθένος τη ζωή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλες οι έρευνες μας δείχνουν ότι το άγχος στερεί από τον οργανισμό βασικά θρεπτικά συστατικά. Εξαντλεί τον οργανισμό ουσιαστικά από θρεπτικά συστατικά. Οπότε σε ένα εξαντλημένο οργανισμό μετά όλα είναι πιο δύσκολα, αλλά το φαίνονται πιο βουνό. Σωστά. Είπες προηγουμένως για εξειδικευμένο προσωπικό. Και θέλω να σταθούμε λίγο εδώ για να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν ότι δεν αναφερόμαστε απλά στο κατάστημα Βιοφως που έχει τα βιολογικά προϊόντα. Και βέβαια μιλάμε για βιολογικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και αρίστης ποιότητας. Δεν απευθυνόμαστε απλά σε ένα κατάστημα το οποίο, ναι, έχει όλη την γκάμα των προϊόντων και που μπορεί να καλύψει τις πιθανόν ανάγκες που μπορεί να έχουμε. Όχι μόνο. Μπαίνοντας στο Βιοφως, να ξέρετε ότι σας αγκαλιάζουν οι άνθρωποι του. Ένα ανθρώπινο
ανθρώπινο δυναμικό, ένα εξειδικευμένο προσωπικό που θα ασχοληθεί ειδικά με εσάς και τα θέματα που μπορεί να έχετε. Ναι, να Δεσποινά μου, βλέπουμε εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα καρτέλα για τις αγχώδεις διαταραχές και για την κατάθλιψη. Ναι, έτσι. Γιατί τη σήμερα ημέρα δυστυχώς, το ξαναλέω, όλο και σε περισσότερα σπίτια έχει μπει ο όρος κατάθλιψη, ο όρος δεν έχω διάθεση, δεν χαίρομαι με τίποτα. Ναι. Όλο και περισσότερο κόσμο έρχεται και μας επικοινωνεί, μοιράζεται μαζί μας αυτά τα συναισθήματα που βιώνει. Εκεί ναι. μπορούμε να βοηθήσουμε φυσικά και έχω φέρει δύο σκευάσματα να παίξουμε ίσως την πρώτη καρτέλα με το πρώτο προϊόν. Να τα δούμε λοιπόν. Να δούμε τα σκευάσματα που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Αν και σας λέω, πέρα από τα σκευάσματα παίζει ρόλο και ο άνθρωπος. Η Δέσποινα, δεν ξέρω εγώ με το που την βλέπω, μου φτιάχνει τη διάθεση αμέσως. Τι να πω, τι άλλο να πω. Είναι, παιδί μου, το έχει ο άνθρωπος, τελείωσε. Άπειρες γνώσεις και πολύ αγάπη για αυτό που κάνει. Ναι, πράγματι. Το πρώτο πράγμα που θέλω να δείξω στον κόσμο ναι. είναι το πολύ απλό και τόσο σπουδαίο ιχθυέλιο. Είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που ονομάζονται ουσιώδη λιπαρά οξέα, που αυτό μας δείχνει ότι είναι από τα σκευάσματα, είναι από τις ουσίες το ωμέγα 3 που πρέπει να λαμβάνουμε καθημερινά από διατροφή μας. Πολλοί δεν το έχουμε αυτό, δεν προσέχουμε τόσο πολύ διατροφή μας. Είναι και ο γρήγορος τρόπος ζωής, έτσι. Είναι και δουλειές, είναι και το, βάζουμε άλλες προτεραιότητες, ναι, ίσως ναι. πολλές φορές. Ναι. Ακριβώς όπως το λες, γιατί και για να ασχοληθεί κανείς με τη διατροφή θέλει και λίγο χρόνο, έτσι λίγο να συγκεντρωθείς, να ασχοληθείς με αυτό. Εκεί επεμβαίνουμε εμείς με τα ωμέγα 3 σε συμπλήρωμα, το συγκεκριμένο της Life Extension, ένα καταπληκτικό, πολύ ποιοτικό προϊόν, το οποίο περιέχει μέσα και λιγνάνες σεσαμίου και ελαιόλαδο, οπότε γίνεται καλύτερη απορρόφηση. Και πρέπει να πούμε ότι τα ουσιώδη λιπαρά οξέα είναι απαραίτητη εγκεφαλική τροφή. Βοηθάει πάρα πολύ στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Και για ανθρώπους που θέλουν λίγο βελτίωση διάθεσή τους. Και για ανθρώπους που φοβούνται για τη μνήμη τους και θέλουν να ενισχύσουν δηλαδή, λιγάκι την μαθησιακή τους ικανότητα. Ναι, γιατί επηρεάζεται και αυτό από το άγχος τώρα, κακά τα ψέματα. Και από το άγχος επηρεάζεται και γενικότερα μεγαλώνοντας ο κόσμος, πολλές φορές έχει και το άγχος αυτό. Μεγαλώνω, δεν θυμάμαι καλά. Εκεί τα ωμέγα 3 βοηθάνε και εκεί πάρα πολύ. Βεβαίως το ωμέγα 3 είναι πολύ γνωστό ότι κάνει καλό στο καρδιαγιακό σύστημα, στο νευρικό σύστημα. Οπότε για το άγχος και την κατάθλιψη που μιλάμε σήμερα έχει διπλό ρόλο και στον εγκέφαλο σαν τροφή και επειδή θρέφει πολύ τα κύτταρα του νευρικού συστήματος και στο νευρικό σύστημα και βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ και στις αρθρώσεις γιατί τις λιπαίνει. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο απαραίτητο είναι. Και πρώτα απ' όλα γιατί βελτιώνει τη διάθεση. Αυτό πάνω απ' όλα που είναι και το ζητούμενο. Ναι. Έτσι λοιπόν, βέβαια το πώς θα χρησιμοποιηθεί έχει να κάνει με την περίπτωση μεμονωμένα του καθενός. Ναι, αλλά μια γενική οδηγία για τα ωμέγα 3, να την ξέρουν. Μπορούμε να την πούμε νομίζω. Είναι από μία έως δύο καψουλίτσες την ημέρα, πάντα μετά το φαγητό για να γίνεται καλή απορρόφηση για την έλαιο. Βεβαίως. Έτσι είναι μαλακές καψουλίτσες, περιέχουν μέσα το έλαιο, οπότε αμέσως μετά το φαγητό γίνεται πλήρη απορρόφηση σαν να είναι τροφή. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω όμως και μία απίστευτη τιμή εδώ που κάνετε. Μας κάνετε μία καταπληκτική προσφορά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστώ εκ μέρους των τηλεθεατών. Νομίζω ότι πρέπει να σηκώσουν ήδη το τηλέφωνο και να αρχίσουν να ψάχνονται. Όχι, λέει, τι γίνεται εδώ. Και διοφώς, και προσφορά, και Δέσποινα Παπαδημητρίου, και αυτό το καταπληκτικό προϊόν. Λοιπόν, αυτό δεν το αγνοούμε. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, τι θέλω να πω με όλα αυτά, εμέσως πλην σαφώς, ότι να τηλεφωνήσετε μέχρι και το τέλος της εκπομπής ισχύει αυτή η προσφορά. Θα το κάνουμε και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Και λίγο παραπάνω για να προλάβετε και να δείτε και όλη την εκπομπή, έτσι, και λίγο παραπάνω. Αλλά μέσα στο χρόνο αυτό τηλεφωνήστε για να μπορέσετε να το αποκτήσετε σε αυτή την τιμή. Γιατί όπως βλέπετε η τιμή είναι... Τίποτα δεν είναι η τιμή αυτή. Έχουμε κάνει πράγματι μια καταπληκτική τιμή για τους τηλεθεατές της εκπομπής. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους λόγους που πολλοί κόσμος πάσχει και τη σήμερα ημέρα έχει αγχώδεις διαταραχές γενικότερα, αντιμετωπίζει για προβλήματα, είναι και το οικονομικό. Οπότε εκεί έμπρακτα πρέπει να δείξουμε ότι βοηθάμε εμέσως, να το πω έτσι, και κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουν να το αγοράσουν περισσότεροι άνθρωποι, να το πω απλά. Και
Βιοφως, νομίζω μια από τις επιτυχίες του είναι και αυτό. Προσέχουμε πάρα πολύ τις τιμές μας, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε εμείς τουλάχιστον. Και κάντε πάντα, όχι ό,τι καλύτερο, το καλύτερο κάνετε. Και πάντα με γνώμονα την ποιότητα των προϊόντων. Δεν φέρουμε δεύτερα προϊόντα, δεν φέρουμε άγνωστα προϊόντα. Και πάντα μαζί με την διατροφολογική ομάδα του Βιοφως, οι εξειδικευμένοι διατροφολόγοι που μπορούν να βοηθήσουν το κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Ωραία, έτσι. Ωραία. Είδαμε λοιπόν το ένα σκεύασμα πολύ σημαντικό, βασίζεται στα ωμέγα 3, έτσι. Έχουμε και κάτι άλλο όμως, ναι, πέρα από αυτό. Επίσης, έχω φέρει πολύ σημαντικό άλλο ένα σκεύασμα να το δείξουμε. Δούμε. Και αυτό, σε λιγάκι να το δούμε. Πολύ ωραία. Μια κάρτα, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό σκεύασμα, ένα από τα αγαπημένα μου σκευάσματα. Το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ κατά κόρον. Να το πω και αυτό, ότι είναι το For Stress της Flora. Μιλάμε για μια φόρμουλα 4 προσαρμογόνων βοτάνων. Όταν λέμε προσαρμογόνων βότανα, εννοούμε ότι βοηθούν τον οργανισμό να προσαρμοστεί σε διάφορες διατραχές, σε διάφορες ακραίες καταστάσεις, όπως είναι το άγχος, όπως είναι το στρες. Το στρες, να τονίσουμε και να πούμε ότι είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού όταν δέχεται κάποια ερεθίσματα, έτσι. Το θέμα είναι ότι να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε, να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε καλά. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο να προσαρμοστεί, τον οργανισμό μας, συγγνώμη, να προσαρμοστεί σε μια κατάσταση έντονου άγχους. Επίσης, αυτά τα 4 βότανα περιέχει μέσα τη ροντιόλα. Φέρνω παράδειγμα ένα από τα συστατικά του. Η ροντιόλα βοηθάει πάρα πολύ στη ρύθμιση των νευροδιαβιβαστών, όπως είναι η σερωτονίνη, που είναι η ορμόνη της χαράς. Οπότε άντε αυτή την ορμόνη ψάχνουμε. Άντε αυτή την ορμόνη πια. Να το, εδώ λοιπόν. Να το, πραγματικά είπες τώρα τη μαγική λέξη. Ναι. Ναι. Οπότε, όπως μας έχουν ενημερώσει πλήρως από την εταιρεία που πουλάμε αυτό το σκεύασμα, βελτιώνει άμεσα τη διάθεση. Έχει βέβαια μέσα το αμερικανικό τσίνσενγκ, το οποίο βοηθάει πού? Στους ανθρώπους που έχουν επεπτικές διαταραχές που οφείλονται στο άγχος ή στην κακή διάθεση, να το πω έτσι. Είδες πώς το αναφέρνει το άλλο. Ναι. Έχει μέσα το σισάντρα, και αυτό είναι ένα πολύτιμο βότανο, και την ασβακάντα, το οποίο θεωρείται και το βότανο της μακροζωίας. Είναι ένα βότανο που μας ηρεμεί, μας χαλαρώνει, αλλά όλα αυτά μαζί δεν είναι ακριβώς χαλαρωτικό, για να το πω έτσι. Κατεβάζει το στρες, αλλά ανεβάζει πάρα πολύ την πνευματική διάβγεια. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου σκευάσματα. Mm-hmm. Το δίνουμε πάρα πολύ σε ανθρώπους που έχουν έντονο άγχος, βιώνουν. Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν με πάρα πολύ άγχος. Δηλαδή, είναι απαιτήσεις της δουλειάς τους τέτοιες. Οι πολλοί άνθρωποι, οι φοιτητές που πάνε να δώσουν εξετάσεις, έχουν το άγχος των εξετάσεων. Πολλοί έχουν βοηθηθεί με το For Stress, γιατί η πνευματική διάβγεια είναι πολύ υψηλή παίρνοντας το For Stress με αυτά που περιέχει και κατεβάζει το άγχος. Οπότε τα αντιμετωπίζουμε όλα λίγο καλύτερα. Πάρα να τονίσω ωραία ότι δεν, σε καμία περίπτωση, σε κατασμένο τεπιβοηθός, δεν αντικαθιστούμε τους ψυχολόγους ή τους γιατρούς γενικά. Αν κάποιος άνθρωπος χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη, εννοείται πως αυτή πρέπει να λάβει. Εμείς εδώ πέρα δείχνουμε κάποια φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν επικουρικά με κάποια φάρμακα ή για κάποιους που ψάχνουν ένα φυσικό τρόπο αντιμετώπισης, ένα εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης. Ναι. Και σας είπα πώς λειτουργούν, έτσι. Mm-hmm. Θρέφουμε νευρικό σύστημα, δίνουμε την κατάλληλη τροφή στον εγκέφαλο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αντιμετωπίζουμε τη ζωή λίγο καλύτερα. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Λοιπόν, η τιμή είναι απερίγραπτη. Για ένα τέτοιο προϊόν από 47 ευρώ, βλέπω μόνο 32 ευρώ και 90 λεπτά. Τηλεφωνήστε μέσα στο χρόνο της εκπομπής και λίγο παραπάνω αφού τελειώσει η εκπομπή, για να μπορέσετε να αποκτήσετε το προϊόν σε αυτή την τιμή. Εκπληκτικά τα προϊόντα, και είναι πολύ καλό βεβαίως τώρα να το δούμε και στην πράξη. Εμείς εδώ σας τα λέμε, είναι γεγονός, είναι αλήθεια, όμως είναι πολύ διαφορετικό να τα ακούσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσωπική εμπειρία. Και εδώ θέλω να καλωσορίσω μια καλή φίλη, είναι η κυρία Έλενα Δέρβα. Η κυρία Έλενα Δέρβα, λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, Έλενα. Πάρα πολύ, μ' αρέσει το χαμόγελό σου, γιατί έχοντας σε περάσει από μια τέτοια κατάσταση, από στρεσογόνα κατάσταση, από πάρα πολύ άγχος που έφερε όλα τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει, ίσως να περιμέναμε η Έλενα να μην ερχόταν με αυτό το τεράστιο χαμόγελο, να μην ερχόταν με αυτή την πολύ καλή διάθεση. Ίσως να βλέπουμε ένα πιο κατηφί άνθρωπο. Όχι. Εμείς γνωρίσαμε μία Έλενα πολύ κεφάτη και πολύ χαρούμενη. Και αυτό βεβαίως οφείλεται και στο Βιοφως και στη Δέσποινα, αλλά
και στα σκευάσματα που πήρες, εν πάση περιπτώσει, για να αντιμετωπίσεις. Δεν μου είσαι, Έλενα, είχες τόσο άγχος που επηρέασε την καθημερινότητά σου? Πάρα πολύ. Ναι. Την επηρέαζε σε πολύ αρνητικό βαθμό, δηλαδή είχα νευρικότητα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ πολύ καλά τα βράδια. Πάρα πολύ με επηρέαζε στην καθημερινότητά μου. Θες να το μοιραστείς μαζί μας και να μας πεις, ας πούμε, τι πυροδότησε το άγχος σου αυτό? Καταρχήν, στη δουλειά. Δούλευα σε μια εταιρεία για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν πάρα πολύ πιεστικό το περιβάλλον. Τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ καλό το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ πιεστικό. Ήταν το αντικείμενο της δουλειάς πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Και μετά έζησα και την απώλεια δύο πολύ αγαπημένων προσώπων. Οπότε αυτό ήρθε και πυροδότησε. Οπωσδήποτε. Το αποκορύφωμα πρέπει να ήταν το. Να σας το περιγράψω με λίγα λόγια. Ένιωθα δηλαδή ότι δεν έχω καθόλου διάθεση και ότι είμαι πολύ χαμηλά κάτω, δηλαδή προσπαθούσα να βγω προς την επιφάνεια και δεν μπορούσα. Αυτό ένιωθα. Ναι. Με δύο λέξεις. Μάλιστα. Κατέφυγες σε ιατρική υποστήριξη, βρήκες λύση? Να σας πω την αλήθεια, σε γιατρό δεν πήγα. Γιατί ήθελα να βρω λύση με εναλλακτικούς τρόπους. Και ίσως γιατί το γιατρό λίγο τον φοβόμουν, δεν ήξερα τι θα μου πει. Όλα αυτά. Οπότε είχα ένα φόβο. Οπότε δεν πήγα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να απευθυνθείς στο Βιοφως και συγκεκριμένα και στην κυρία Δέσποινα Παπαδημητρίου? Καταρχήν με είχε ενημερώσει μια φίλη μου, η οποία είχε βοηθηθεί από κάποια φυσικά σκευάσματα πάρα πολύ. Τώρα πες για σκευάσματα. Είχες δοκιμάσει κάποια άλλα σκευάσματα, όχι βιολογικά φυσικά που μιλάμε, τα χημικά, τα συμβατικά που λέμε? Όχι. Είχες επιχειρήσει ούτε αυτό? Όχι. Ούτε αυτό. Ωραία, γιατί λοιπόν, ακριβώς δεν είχα επισκεφτεί και κάποιον γιατρό, αλλά ούτε και μόνη μου πήγα να πάρω κάποια άλλα φάρμακα, κάποια χημικά σκευάσματα. Οπότε με ενημέρωσε αυτή η φίλη μου. Βέβαια, ούτε τότε έκανα το βήμα. Δηλαδή, πάλι δεν το έκανες αμέσως? Όχι. Όχι. Δεν τόλμησα. Μετά, σε μια εκπομπή του Βιοφως, την είδα, άκουσα την Δέσποινα να μιλάει, οπότε τότε αποφάσισα να πάω από κοντά και να με ενημερώσουν. Μάλιστα. Για να βγω επιτέλους από αυτό που ένιωθα. Ναι. Άρα λοιπόν, εντάξει, απλά δεν έφτασε ούτε η συμβουλή του φίλου, ούτε... Όχι, και πάλι είχα έναν δισταγμό, δηλαδή όχι, δεν το έκανα το βήμα αμέσως. Με το που είδα την εκπομπή, άκουσα και τη Δέσποινα που μιλούσε, έλεγε πολύ πολύ σωστά πράγματα και ήθελα να με ενημερώσει από κοντά και να δω και εγώ τι μπορώ να κάνω για την περίπτωση. Σωστά. Φαντάζομαι ότι έπρεπε να βρεις και το ανάλογο θάρρος για να μιλήσεις με τη Δέσποινα, παρόλο που σου ήταν πλέον οικία η φυσιογνωμία και πήγες με άλλο αέρα. Ναι. Αλλά επειδή δεν είχες πάει σε γιατρό, δεν είχες επιχειρήσει από μόνος σου να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, ήθελες να βρεις μία λύση, αλλά και πάλι πολύ... Πολύ κλεισμένη στον εαυτό σου, ήθελα να βρεις τη λύση. Πες μας, ποια ήταν η πρώτη σου αίσθηση μπαίνοντας στο Βιοφως και συναντώντας, ας πούμε, τη Δέσποινα? Καταρχήν, είχα μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία και με τη Δέσποινα και με όλα τα παιδιά στο Βιοφως. Με δεχτήκανε, με ακούσανε, άκουσαν κάθε σύμπτωμα που είχα. Ωραία. Τους εμπιστεύτηκα αμέσως, γιατί κατάλαβα ότι πραγματικά θέλουν να με βοηθήσουν με τα κατάλληλα σκευάσματα. Οπότε ξεκινήσαμε. Την πρώτη εβδομάδα ένιωσα αμέσως μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, παίρνοντας τα δύο αυτά σκευάσματα. Από την πρώτη εβδομάδα. Και μετά. Ναι. Μιλάμε πάντα για αυτό που αναφέραμε τώρα, Δέσποινα, έτσι. Με τη ειδική διατροφολόγη. Για το τι το έδαφο που είδαμε προηγουμένως. Η ειδική διατροφολόγη του καταστήματος και εγώ προσωπικά που ασχολήθηκα με την περίπτωση της Έλληνας, ένα γλυκί τατοπλάσμα. Για όσοι την ξέρετε, σίγουρα το ξέρω ότι είναι ένα γλυκί τατοπλάσμα. Ήρεμο, συγκροτημένο. Μια τέτοια γυναίκα. Φαίνεται. Αλλά μου ήρθε με πολύ χαμηλή διάθεση και η αυτοπεποίθησή της είχε πέσει και γενικότερα. Δεν θέλω να το παίξω, όπως είπαμε, ψυχολόγος σε καμία περίπτωση, αλλά φιλικά μιλώντας, δεν ήταν καθόλου καλά. Μάλιστα μου είχε πει κάτι ότι δεν νιώθω χαρά. Κάπως έτσι μου το είχε πει τότε. Δεν το θυμάμαι. Είχε σταματήσει να νιώθω. Αυτό, να νιώθω. Δηλαδή. Να νιώθεις, ναι. Εννοείται το αντιλαμβανόμαστε. Εννοείται ότι κατευθείαν της πήρα, της μιλήσαμε προσωπικά. Έφερα και ένα διατροφολόγο μαζί μου και μιλήσαμε. Πήρα ακριβώς αυτά τα σκευάσματα που έδειξα τώρα
η Έλενα. Αλλά βέβαια να πούμε, βεβαίως να τονίσουμε, ότι δεν ήταν κάποια τραγική κατάσταση της Έλενας, έτσι. Δεν είχε καμία βαριά κατάθλιψη, κάτι τέτοιο, έτσι, να το τονίσουμε. Απλά όχι, βέβαια. Είχε, δεν μιλήσαμε καν για κατάθλιψη, βεβαίως. Είχε, ναι. Είχε πέσει έντονα η διάθεσή της από αυτά που είχε και με την απώλεια. Δηλαδή, εδώ συνήθως τι συνέβη. Μια πολύ αγχωτική εργασία, ένα πολύ ψυχοφθόρο περιβάλλον και το αντικείμενο της εργασίας, το συνεχόμενο άγχος, αυτό που λέγαμε πριν, λογικά, μάλλον έτσι όπως μας λένε οι έρευνες, την απογύμνωση υποθρεπτικά συστατικά. Οπότε, έχετε η συναισθηματική κατάσταση με την απώλεια των αγαπημένων προσώπων και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Μάλιστα. Και είναι μεγάλη προς τιμή της Έλενας, ειλικρινά σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ μαζί μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ από το βάθος της ψυχής μου, γιατί είναι λιγάκι θέμα ταμπού για πολύ κόσμο αυτό. Ακόμα. Εγώ ένας λόγος που ήρθα εδώ σήμερα είναι πραγματικά γιατί την εμπιστεύτηκα και όλα τα παιδιά είπα στο Βιοφως, αλλά και θέλω πραγματικά κάθε άνθρωπος που νιώθει αυτό το συνεχόμενο άγχος, θέλω να βοηθηθεί, γιατί πραγματικά υπάρχει λύση. Αυτό, και μπράβο. Με φυσικά σκευάσματα, έτσι εννοείται. Μπράβο. Έτσι ακριβώς την έπεισα για να έρθει στην εκπομπή. Της είπα ότι δεν θέλω για να, να προβληθείς, έτσι προς Θεού, να προβληθούμε, να βοηθηθεί και άλλος κόσμος. Όσοι περισσότεροι μπορούν να βοηθήσουν. Θέλουμε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το βασικό μας μέλημα. Και αυτό είναι πραγματικά. Εμάς θα ευχαριστήσει πάνω απ' όλα. Εάν εσείς νιώσετε καλύτερα και βλέπουμε τα ζωντανά παραδείγματα, είναι μεγάλη υπόθεση να μπορούμε να δίνουμε χαρά στον κόσμο, να μπορείτε να δίνετε χαρά στον κόσμο. Και να το διατυμπανίζουμε, να το διαλαλούμε. Γιατί έτσι πρέπει να ζούμε τη ζωή, πρέπει με χαρά να τη ζούμε. Συγγνώμη που διακόπτω, γιατί αν το άφηνα και δεν πήγαινα ούτε στο Βιοφως, εγώ πιστεύω ότι θα πήγαινα στην κατάθλιψη μετά. Δηλαδή θα ήταν κάτι ακραίο. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να θυμηθούμε πάλι μαζί που είσαι και εσύ εδώ, αυτά που σε βοήθησαν. Και πιστεύουμε ότι εσύ ειδικά, βλέποντάς τα, τότε, πέρα από ότι τα ευγνωμονείς, πρέπει να πούμε ότι είναι φυσικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει και στις υπόλοιπες, αλλά ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την ψυχική μας υγεία και ηρεμία και γαλήνη, να είναι φυσικά τα σκευάσματα που θα επιλέξουμε. Για πάρα πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους. Λοιπόν, να τα θυμηθούμε όμως μαζί, όλες μαζί τώρα και η Έλενα. Λοιπόν, να δείξουμε το πρώτο σκεύασμα, το Omega 3, που μπορεί να το πάρει σχεδόν όλος ο κόσμος, εκτός αν έχουν αλλεργία στα ιχθυέλαια, έτσι. Ή αν υπάρχει κάποιος, τέλος πάντων, ιατρικός λόγος που το απαγορεύει. Γενικότερα, όλος ο κόσμος μπορεί να πάρει τα ιχθυέλαια. Είναι μια καταπληκτική εγκεφαλική τροφή. Το συγκεκριμένο σκεύασμα της Life Extension είναι από τα πιο περιποιημένα, να το πω έτσι, από τα πιο ποιοτικά ιχθυέλαια που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Να πω ότι βεβαίως είναι μοριακώς αποσταγμένα και πάντα ψάχνουμε για ιχθυέλαια που να είναι μοριακώς αποσταγμένα, δηλαδή δεν κουβαλάνε τα βαρέα μέταλλα των θαλασσών, τη ρήπανση των θαλασσών. Και τη συσκευασία με τις 60 κάψουλες, προσφορά για τους τηλεθεατές της εκπομπής, το δίνουμε 26 ευρώ και 80 λεπτά. Από 42 που είναι η αρχική τιμή. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Αλλά να τηλεφωνήσετε τώρα. Τώρα, μέσα στο χρόνο της εκπομπής, έτσι, και λίγο μετά, να προλάβουμε το χρόνο. Λοιπόν, να δούμε και το επόμενο. Και το επόμενο σκεύασμα, το For Stress, το οποίο αποτελείται από 4 προσαρμογόνα βότανα, το οποίο είναι λιγάκι το πιο άμεσης δράσης για την περίπτωση της Έλενας και για ανθρώπους που αντιμετωπίσουν κάποιο άγχος. Οι έρευνες του έχουν δείξει, μας έχει πληροφορήσει η εταιρεία, ότι βοηθάει και άμεσα στην απομάκρυνση, στην ομαλοποίηση της κρίσης πανικού και μιλάμε για 20 λεπτά με μισή ώρα να δρά. Βέβαια, πάντα είναι ανάλογα τον άνθρωπο και ανάλογα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Το συγκεκριμένο σκεύασμα το δίνουμε, τη συσκευασία με 60 κάψουλες, 32,90 για τους τηλεθεατές της εκπομπής. Και να πω ότι αυτά τα προϊόντα ταιριάζανε άψογα στην περίπτωση της Έλενας. Δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω, δεν χρειαζόταν κάτι λιγότερο. Μετά και επειδή δεν υπάρχουν παρενέργειες σε συγκεκριμένα σκευάσματα, κάποιες διαπιστωμένες παρενέργειες, μπορεί να τα παίρνει η Έλενα και αυτά και συνέχεια ή για όσο νιώθω τα χρειάζεται. Αλλά το For Stress μπορεί να το έχει και στο ντουλάπι της και κάποια στιγμή, λέει τώρα είναι καλά, κάποια στιγμή, αν δεν το ευχόμαστε σε καμία περίπτωση, περάσει κάτι ανάλογο ή μια κατάσταση στρες ή ένα άγχος ή κάτι τέτοιο, μπορεί να το παίρνει και εκείνη την ώρα. Δεν είναι κάποια, δηλαδή, σε εισαγωγικό να το πω, θεραπεία που πρέπει να το παίρνουμε πριν μεσημέρι βράδυ ή κάτι τέτοιο. Μπορούμε να το παίρνουμε όποτε το έχουμε ανάγκη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και σε κάποιες στιγμές, ας πούμε, πάω να δώσουμε εξετάσεις, για παράδειγμα, τώρα εγώ. Έτσι. Ναι, τι τώρα να με ρωτήσει η Δέσποινα, σου είπα εγώ για τον βιοφόρο, σου είπα για τα προϊόντα. Τι θυμάσαι, τι ξέρεις από όλα αυτά. Θα πρέπει να τις τα πω. Δεν θα πρέπει να τα έχω μάθει, οπωσδήποτε. Μου κάνει καλό αν έχω άγχος. Βέβαια. Επιτόπου δηλαδή, για μία φορά σου λέω εγώ. Για μία φορά. Ναι, ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Και βεβαίως, ανάλογα την περίπτωση, μπορεί να χρειαστούμε σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε και κάποιες βιταμίνες, να δώσουμε κάποια μέταλλα, να δώσουμε κάτι παραπάνω δηλαδή για να κάνουμε σωστή θρέψη νευρικού συστήματος. Ανάλογα με για να, μπράβο, για να αντιμετωπίσουν κάτι άλλο. Τα συγκεκριμένα που έδειξα είναι πολύ γενικά, πολύ ωραία και μπορεί να τα πάρει όλος ο κόσμος. Και πάντα, ανάλογα την περίπτωση, εκεί είναι ειδικοί διατροφολόγοι στο κατάστημα Βιοφως που μπορούν να σας κατευθύνουν. Εξαιρετικά. Άνετα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τις δύο πάρα πολύ, Δέσποινα από Δημητρίου. Εσένα, Έλενά μου, να πολύ. Σε βλέπουμε πάντα έτσι χαρούμενη και χαμογελαστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γιατί πραγματικά αυτό το οφείλεις και στο Βιοφως και στη Δέσποινα. Και βεβαίως πάνω απ' όλα το οφείλουμε στον εαυτό μας και καλά αυτό. Κάνουμε ένα, έτσι οπωσδήποτε να το κάνουμε όλοι για τον εαυτό μας. Μην ξεχνάμε λοιπόν από που και η Έλενα αλλά και όλοι εσείς αλλά και πολλοίς κόσμος αυτή τη στιγμή ευγνωμονεί αυτές τις δύο γωνιές που βρίσκεται το Βιοφως στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Αθήνας. Η μία γωνιά λοιπόν είναι στην οδό Πανεπιστημίου 58, η άλλη είναι στην οδό Θεμιστοκλέους 3. Και μην ξεχνάτε, αν δεν βρεθείτε σε κανένα από τα δύο, δεν έχετε πρόσβαση σε κανένα από τα δύο σας, είναι δύσκολο, ανοίξτε το κομπιούτερ σας, έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, στο e-shop, θα βρείτε τα πάντα. Αλλά τα πάντα. Να είστε καλά, λοιπόν, και εσείς. Να είστε καλά και εσείς που μας παρακολουθήσατε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, βεβαίως, για την επόμενη φορά. Και θα μιλήσουμε για πόνους αρθρώσεων. Εσείς όμως μπορείτε από τώρα να νιώθετε ανακουφισμένη από τους πόνους. Α, δεν σας το λέμε. Είναι μυστικό προς το παρόν. Θα σας το αποκαλύψουμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά, γεια σας.